48 χρόνια κλείνει φέτος το Φεστιβάλ Εσχήλια. Ο Γιώργος Οικονομάκης βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου και μίλησε με τον Γιάννη Μπέζο που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη». Είναι τιμητικό διότι μας εντάσσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Έχει να κάνει βέβαια και το έργο γιατί τα Θεσμοφόρια ήταν μια λίγο παγανιστική γιορτή που είχε να κάνει με τη Δήμητρα και την Περσεφόνη, επομένως έχουμε μια συγγένεια με το χώρο. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουν επιτυχία γιατί το φεστιβάλ αυτό είναι επιτυχημένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω πάρει μέρος πολλές φορές. Είναι μια ευκαιρία φέτος που είμαστε πιο ελεύθεροι να γίνουμε λίγο και πιο υπεύθυνοι. Διότι καραδοκεί πάντα αυτό το πράγμα με τη δημόσια υγεία που έχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα δείξουμε όλη την υπευθυνότητα που πρέπει για να βγούμε αλόβητοι από όλη αυτή την ιστορία. Και τα Εσχήλια βέβαια θα είναι από 25 Αυγούστου έως 25 Σεπτεμβρίου και εσείς χωρίς ξεκούραση. Εγώ δεν κάνω αυτή τη δουλειά για να ξεκουραστώ. Έτσι. Και επειδή υπάρχει μια τάση να μην κουράζεται κανείς, εγώ θέλω να κουράζομαι. Όλα αυτά τα χρόνια στην υποκριτική, ξεχώρισατε την πιο σημαντική στιγμή σας υποκριτικά? Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το ίχνος που αφήνει κάθε φορά η δουλειά που κάνουμε και όχι η προσωπική επίδοση. Νομίζω κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Ούτε το κοινό ασχολείται με αυτά. Τρελαίνομαι με αυτή τη δήλωση του Μπέζου που λέει εγώ δεν την κάνω αυτή τη δουλειά να ξεκουραστώ. Εγώ θέλω να κουράσω. Και έχει δίκιο. Γιατί όταν κάτι το κάνεις, πρέπει να το κάνεις σωστά και έτσι όπως πρέπει. Γιατί άμα είναι σαν να το κάνεις διεκπεραιωτικά, δεν υπάρχει και νόημα. Οπότε βάζεις όλο το είναι για να πετύχει. Είναι γλυκιά κούραση που λέμε. Επίσης, υπάρχει πιο γλυκιά κούραση. Yeah. Του γυμναστηρίου. Για σένα, για μας δεν είναι καθόλου γλυκιά. Για το 1% εμείς μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους. Συγγνώμη, συσσαγωγικά το βάζω μία. Είναι πάντως από τους ανθρώπους που θέλουν να δουλεύουν. Αν θα μπορούσε και όλα πιστεύω να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, θα το έκανε. Και είναι και από αυτές τις περιπτώσεις που όταν κάποια στιγμή έχεις ή ένα ρεπό ή καλοκαιρινές διακοπές, για κάποιο λόγο αισθάνεσαι ενοχικά ότι κάτι κάνεις λάθος. Ναι, κοίταξε, εγώ νιώθω ότι νιώθει και μία ευθύνη για αυτό που κάνει, γιατί του αρέσει τόσο πολύ. Πέρα από το ότι είναι ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, ηθοποιό, σκηνοθέτη, νιώθει ότι αυτό που είπε ότι αφήνει ένα ίχνος στο θεατή. Για μένα είναι η πιο σημαντική πολιτική πράξη που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Να προσπαθήσεις να μετατοπίσεις λίγο το θεατή, να φύγει από την παράστασή σου και να μην έχει εστιάσει σε σένα, να έχει εστιάσει σε κάτι που τον άλλαξε. Ναι. Κάτι δημιουργήθηκε μέσα του. Η επιτυχία είναι αυτή, το πιο σπουδαίο. Εκεί ξέρω, αυτή είναι και... Μιλώντας πάντως για τους θεατές, είναι και η υποχρέωση με τόσα χρόνια πετυχημένης πορείας να έχεις μάθει στον κόσμο ότι αυτό που θα κάνεις θα είναι ολοκληρωμένο άρτη. Δηλαδή θα είναι ένα υπέροχο το αποτέλεσμα. Βέβαια. Και να πας, ας πούμε, και να του παρουσιάσεις κάτι λιγότερο καλό, εντάξει.